και φτάναν οι άνθρωποι τον οποίον καίγανε με πετρέλαια και βενζίνη στα σπίτια και τα γκρεμίζανε και φτάνανε κολυμπώντας στα υποτιθέμενα συμμαχικά καράβια να γατζωθούν, να ανέβουν απάνω και τους ρίχνανε βραστά νερά και τους σπάγανε τα δάχτυλα και πέφτανε μέσα και πνιγόντουσαν. Σκοτώθηκαν 4 εκατομμύρια Έλληνες και άλλοι 2 και άλλα 2 εκατομμύρια έφυγαν στην προσφυγιά. Ξερίζωσαν την αρχαία Ιωνία και πήρανε χιλιάδες τόνους χρυσού. Όλοι λοιπόν ήτανε στο κόλπο από τότε. Radio Art. Α, κόπηκε. Μπορείτε να ξαναπάρετε γιατί αντιλαμβάνεστε λίγο τι σας λέω, αδέρφια μου. Είχανε στημένη αυτή την καταστροφή για να ξεριζώσουνε από την Ιωνία τους Έλληνες και να πάρουνε το χρυσάφι, διότι ήτανε πολύ το χρυσάφι. Το μισό χρυσάφι του πλανήτη, του εμπορικού κόσμου ήταν εκεί και πήγανε και το πήρανε με αυτό τον απέσιο εγκληματικό τρόπο. Ράδιο Άρτα. Καλημέρα. Από η Ροδούλα είσαι. Περίμενε Ροδούλα μου να σου δώσω αέρα. Η Ροδούλα από τη Ρόδο η αγαπημένη μας. Σε ακούμε. Α, ακούσε με καθυστέρηση γιατί ακούσα από το ίντερνετ βέβαια. Ναι. Να κλείσω εδώ στο ραδιόφωνο για λίγο. Ναι, χαμήλωσέ το τουλάχιστον για να μην μπερδευόμαστε. Θα το χαμηλώσω, ναι. Μπορώ να μιλήσω. Φυσικά, σε ακούμε στον αέρα. Οκ. Καλή σας μέρα, άπαντες, Έλληνες, αδέλφια. Θέλω να είμαι πολύ συγκινημένη για την άλωση και τη σφαγή εκατομμυρίων Ελλήνων, πατεράδων μας, παππούδων μας, γενναιών μας. Έτσι. Όλη αυτή η ιστορία που προηγουμένως ανέφερες για την επέτειο του 22 με πληγώνει και με πληγώνει πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούσαμε τίποτα. Γιατί μας τα έφαγαν όλα, δυστυχώς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι αυτή εδώ η εισβολή και η καταστροφή της ελληνικής γης δεν υπήρξε και δεν έγινε ούτε για ιδεολογικούς λόγους, ούτε για πατριωτικούς, ούτε τίποτα. Το μόνο που έγινε ήταν για να πάρουν τα λεφτά της τράπεζας της Ανατολής. Αυτό πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Πρέπει να το μάθει ότι όλοι οι πόλεμοι που γίνονται στον πλανήτη αυτό δεν γίνονται για καμία ιδεολογία, για κανένα πιστεύω. Το πιστεύω τους είναι μόνο το χρήμα. Έτσι. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θέλω να δώσω μια μικρή γεύση από αυτά που είπε και ακούστηκαν και γράφτηκαν μέσα στην Αγία Γραφή που λέει «Ελλάς καρμόνι ανθρωπογενή, φυτών ουράνιων και βλάστημα θείων, η κρυβωμένων λογισμών αποκτήσουσα οικειούμενων επιστήμη». Ας μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Είμαστε το γένος που πρέπει εμείς να λάβουμε στους ώμους μας και στη ψυχή μας και στη διάνοιά μας τη δύναμη να σώσουμε όχι μόνο την πατρίδα μας για τα παιδιά μας και για τον εαυτό μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Ευχαριστώ με όλα όσα κάνεις και σε όλους όσα κάνουν τα παιδιά που διαχειρίζονται τα Ιτζιανά. Ροδούλα μου, ήταν πάρα πολύ συγκινητική η παρέμβασή σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Η καρδιά μας ζεσταίνεται, οπότε σε θυμόμαστε να είσαι πάντα καλά. Και εσείς να είστε πάντα καλά, και οικογενειακός και προσωπικός. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Γεια. Και εσύ. Γεια σου. Είναι λοιπόν όπως ακριβώς τα λέει η Ροδούλα, δεν υπάρχει καμία ιδεολογία. Γίνονται οι πόλεμοι με προσχήματα κάποιες ιδεολογίες ή κάποιους άλλους λόγους, όμως ουσιαστικά η εξουσία, το χρήμα, αυτοί είναι οι λόγοι. Πώς θα διαφεντέψουνε τους λαούς, πώς θα έχουνε δούλους 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θα μπαίνουνε και θα βγαίνουνε από το Μαντρί
κατά την παραγγελία του Τσοπάνη.